Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φαγητό έκπληξη. Θα χρησιμοποιήσουμε πατάτες, αλατικά, τυριά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω ένα κιλό πατάτες καθαρισμένες και πλημμένες. Εντάξει. Πάμε να τις κόψουμε στο μαντολίνο. Το πάχος είναι αυτό, έτσι, 2 χιλιοστά. Τις βάζουμε σε ένα μπολ. Προσοχή λίγο τα χέρια σας. Κόψαμε τις πατάτες, τις μεταφέρουμε πάλι στο μπολ. Θα ρίξουμε αλάτι. Αυτό το κανονίζετε εσείς όσο θέλετε. Πιπέρι. Μπορείτε να βάλετε και πάπρικα αν θέλετε. Εγώ βάζω, ξέρετε, μου αρέσει. Μία κουταλιά της σούπας. Θα ανακατέψουμε καλά. Θέλουμε καλό ανακάτεμα, να πάει παντού το αλάτι, η πάμπρικα και τα μπαχαρικά μας. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και λίγο θυμάρι. Εδώ έχω μια αποσπόμενη, ένα ταψάκι αποσπόμενο, έτσι, αν δεν έχετε αποσπόμενο μπορείτε να βάλετε κανονικό ταψί, μόνο που θα πρέπει και γύρω γύρω να μου βάλετε μια λαδόκολα ή να βουτυρώσετε καλά για να μπορέσει να ξεκολλήσει. Έτσι, δεν είναι αποτρεπτικό. Εδώ έχω 50-60 γραμμάρια βούτυρο, έτσι. Αλείπουμε λίγο τη λαδόκολα και όχι για να ξεκολλήσει, την αλείπουμε για να κάτσει καλά η πατάτα μας. Θα πάρουμε πατατούλες και θα κάνουμε μία στρώση. Κάναμε την πρώτη στρώση, εντάξει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, εδώ έχω διάφορα τυριά που λιώνουν, έτσι μπορείτε να βάλετε μοτσαρέλα, ρεγκάτο, κούντα, ένταμ, οτιδήποτε τυρί που λιώνει. Κάντε απλά μία στρώση μικρή. Εδώ έχω μπέικον και ζαμπόν. Θα το κόψω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι αλαντικά θέλετε, ό,τι τυριά θέλετε, σε όση ποσότητα θέλετε. Η βάση μας είναι η πατάτα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη στρώση, εντάξει, πάμε να βάλουμε πατάτες πάλι.
Είναι πάρα πολύ εύκολο και γίνεται πεντανόστιμο. Και το κυριότερο, μπορεί να φάει ολόκληρη η οικογένειά σας. Βάζουμε τυρί. Εγώ ενδεικτικά θα σας γράψω στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο πόσο τυρί χρησιμοποίησα, έτσι, ζαμπόν. Θα σας βοηθήσει καλύτερα στρογγυλό μπέικον, γιατί βλέπετε πάει και κάθεται γύρω γύρω στις γραμμές, στην επιφάνεια. Λοιπόν, θα βάλουμε πάλι πατάτες. Αυτή είναι η διαδικασία που θα κάνετε μέχρι να τελειώσουν οι πατάτες σας και να γεμίσει το ταψί, να είναι περίπου στον ένα πόντο κάτω, γιατί με το ψήσιμο σίγουρα θα μπορεί να σας χυθούν κάποια ίγρα. Βάλαμε και την τελευταία στρώση πατάτας. Έτσι, τις πατάτες τις έχουμε χρησιμοποιήσει όλες. Αυτό που θα κάνετε τώρα είναι να πάρετε το βουτυρό και να βάλετε μερικές σταγόνες γύρω γύρω. Το βούτυρο είναι 60 γραμμάρια, δεν είναι παραπάνω. Μπορείτε να βάλετε και λάδι. Θα κόψουμε γύρω γύρω. Ανάβουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει, πάμε να ρίξουμε τώρα τυρί από πάνω. Μην το βλέπετε, έτσι θα κάτσει. Το σύνολο του τυριού που χρησιμοποίησα είναι 600 γραμμάρια. Εντάξει. Θα πάρετε μία λαδόκολλα. Θα καλύψετε και αλουμινό χαρτό, γιατί δεν θέλουμε να ψηθεί μόνο από την πάνω μεριά, αλλά και από την κάτω. Δένουμε με ένα σπάγκο. Θα το βάλετε να το ψήσετε όπως το βλέπετε για μία ώρα 180 βαθμούς αντιστάσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Ξέχασα να σας πω ότι καλό είναι να το ψήσετε μέσα σε ταψί. Εντάξει, έχει περάσει μία ώρα. Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε το αλουμινόχαρτο το έχω βάλει και έχει καλύψει και τα πλάγια. Κοιτάξτε. Θα συνεχίσουμε τώρα το ψήσιμο πάλι μέσα στο ταψί, όπως το βλέπετε τώρα, μέχρι να πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Εντάξει, 180 αντιστάσεις. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Να το αφήσετε να κρυώσει καλά για να το ξεφορμάρετε. Μην το ξεφορμάρετε αμέσως, γιατί μπορεί να σας χυθεί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ψήσιμο 45 με 50 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Χαμηλά το ταψί. Εντάξει, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, και εμείς θα το ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!